Εδώ και πάλι στο διάλογο του Γιούρι Γκέλλερ. Ο επόμενος μένταλιστ είναι ο νεόφυτος. Ο νεόφυτος που στο προηγούμενο επεισόδιο σταμάτησε την καρδιά του. Και ανησυχήσαμε όλοι πολύ, άλλοι δεν το πίστεψαν, άλλοι φοβήθηκαν, άλλοι δεν μπορούσαν να δουν. Πάντως κατάφερε και πάλι να προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Σήμερα ο νεόφυτος υπόσχεται να μας κάνει για άλλη μια φορά να πεταχτούμε από τη θέση μας. Ας παρακολουθήσουμε όμως τι έγινε στην προηγούμενη συμμετοχή του, στο πείραμα που εκτέλεσε τότε. The stage is yours. Αυτό είναι κάτι που έχω κάνει αρκετές φορές. Σήμερα όμως έχω βιώσει κάτι που δεν το περίμενα και που με κάνει να μην θέλω να το ξανακάνω. Νεόφυτος' act was riveting, scary, dangerous, different, unique, powerful. Εκεί τα πράγματα ήταν σοκαριστικά. Δεν περίμενα καταρχήν ότι θα σταματούσαν οι παλμοί της καρδιάς. Το καταλάβαινε σιγά σιγά ότι χανόταν από το χέρι μου. Όταν βέβαια λιποθύμησε, έπεσε κάτω εκεί. Αυτό ήταν σοκαριστικό γιατί δεν ήξερα πώς να αντιδράσω εκείνη τη στιγμή. Και επίσης με την αφύπνιση που ήταν, εκεί ήταν, το είδατε κιόλας, ότι έπαθα σοκ. At one point, when there was no heartbeat, I sprang up because I really was concerned. Με έπεισε ότι μπορεί να ελέγχει την καρδιά του ανά πάση στιγμή. Απόψε, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ή μήπως είναι. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον νεόφυτο. Νεόφυτος. Ξέρεις, την τελευταία φορά που σε είδαμε, you flirted with death. Φλερτάρισες με το θάνατο. And I think that και νομίζω all of our hearts ότι οι καρδιές όλων μας σταμάτησαν με τη δική σου. Will you act tonight? Το αποψινό σου πείραμα θα είναι εξίσου τρομακτικό. Απόψε, Γιούρι, δεν θέλω να κάνω κάτι που να φέρει σε κίνδυνο την υγεία μου. Κάτι όμως που έχει να κάνει με τα πιστεύω μου. Όλα τα σημαντικά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας δεν είναι ποτέ τυχαία. Αυτό ακριβώς θέλω να αποδείξω απόψε. The stage is yours. Στη ζωή του κάθε ενός υπάρχουν άνθρωποι κλειδιά. Άνθρωποι των οποίων οι πράξεις, οι αξίες και οι ιδέες τους έχουν επιρροή σε άλλους ανθρώπους και στη ζωή τους. Γι' αυτό πολλές φορές πράγματα τα οποία κάνουμε ουσιαστικά είναι επηρεασμένα από σημαντικούς ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή. Θα χρειαστώ δύο καλεσμένους. Ελένη, Μέμο, παρακαλώ. Καλησπέρα, Ελένη. Καλησπέρα. Πώς είσαι? Καλά, μια χαρά. Έσαι στον τέλος εδώ. Γεια σου, Μέμο. Γεια σου, Ανθέ. Εδώ, κοντά στα σκαλιά να πάμε. Απόψε, θα προσπαθήσω να γίνω αγωγός ενός ανθρώπου που έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου. Θα προσπαθήσω να μεταφέρω την ενέργειά του σε εσάς. Ελένη, ναι. Σε παρακαλώ, έλα μπροστά μου, απέναντί μου. Πώς αισθάνεσαι? Μια χαρά. Ωραία. Λίγο άγχος. Όχι, εντάξει. Θα νιώσω μια πολύ όμορφη εμπειρία μαζί. Okay. Θέλω να σηκώσεις τα χέρια σου. Εδώ. Σε αυτό το σημείο, πολύ όμορφα. Και θέλω να συγκεντρωθείς. Κλείσε τα μάτια.
Ελένη, θέλω να ανοίξεις τον εαυτό σου και τις αισθήσεις σου και να είσαι έτοιμη να δεχτείς εικόνες και συναισθήματα. Νιώθεις κάποιο συνέστημα αυτή τη στιγμή? Ναι. Ωραία. Θέλω αυτό το συνέστημα να το νιώσεις πιο έντονα και να γίνει μελωδία, μουσική. Έχεις τη μουσική αυτή? Ναι. Πολύ ωραία. Θέλω η μουσική αυτή να αποκτήσει νόημα και λόγια και να γίνει τραγούδι. Ελένη. Ναι. Άνοιξε τα μάτια. Έχεις ένα τραγούδι στο μυαλό σου. Ναι. Πολύ ωραία. Κράτησε το. Μην πεις τίποτα τώρα. Μπορείς να πας πίσω. Μέμο. Κωνστά μου, σε παρακαλώ. Μέμο, αυτή τη στιγμή ίσως έχεις κάποιες εικόνες στο μυαλό σου. Mm-hmm. Ίσως στο πρόσωπό μου, ίσως στον κόσμο που μας βλέπει, ίσως πράγματα που σου έχουν συμβεί το πρωί, το αυτοκίνητο που πήρες να έρθεις εδώ. Mm-hmm. Θέλω αυτή τη στιγμή να βγάλεις όλες τις εικόνες που έχεις στο μυαλό σου και να αφήσεις μόνο συναισθήματα. Βγάλε σιγά σιγά όλα τα συναισθήματα που έχεις μέσα σου, μέχρι ότου μείνει μόνο ένα συνέστημα. Μεμό, πίσω μου βρίσκονται 5 αντικείμενα. Θέλω με το συνέστημα που νιώθεις αυτή τη στιγμή να διαλέξεις ένα, όποιο εσύ θέλεις.